Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και εσύ, κύριοι συνάδελφοι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για άλλη μία φορά είναι συνεπής με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και φέρνει σήμερα τις απαραίτητες διορθώσεις για ένα φορολογικό σύστημα πιο δίκαιο και κυρίως πιο ενθαρρυντικό της ανάπτυξης. Αυτό είναι και το μεγάλο μας στοίχημα, άλλωστε. Η μείωση του εισαγωγικού συντελεστή από το 22% στο 9% αποτελεί την πιο εμβληματική παρέμβαση του παρόντος νομοσχεδίου και θα επιβαίνει μεγάλη ανακούφιση σε όλους. Όχι μόνο σε όσους δηλώνουν έως 10.000 ευρώ εισόδημα, αλλά σε όλους τους φορολογουμένους, καθώς το εισόδημα φορολογείται κλιμακωτά. Έτσι λοιπόν, εμείς σήμερα στηρίζουμε έμπρακτα την μεσαία τάξη, εκείνη που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να εξαφανίσει. Οι πολίτες περιμένουν να ανασάνουν από τη φορολογική επιδρομή της προηγούμενης περίοδου. Και εμείς ενισχύουμε την αγοραστική τους δύναμη. Για παράδειγμα, επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ πλήρωνε φόρο 3.300. Πλέον ο φόρος πέφτει στις 2.000 ευρώ το χρόνο. Επίσης, σημαντικά είναι τα φορολογικά μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και τη στήριξη των εργαζομένων. Και ο χαμηλότερος συντελεστής 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση των αγροτών. Ειδικά σε αγροτικές περιοχές που προέρχομαι και εγώ, ο κόσμος έχει ανάγκη από ανακούφιση και σήμερα επιτέλους αυτό γίνεται πράξη. Όμως, το σημαντικότερο στο παρόν νομοσχέδιο, κύριοι συνάδελφοι, είναι ο συμβολισμός του. Στην προηγούμενη περίοδο, οι φόροι κατέληξαν να αποτελούν τεράστιο βάρος για τους Έλληνες πολίτες. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπερφορολόγησε ακόμα και τον αέρα που αναπνέαμε. Και όλα αυτά χωρίς καμία απολύτως ανταπόδοση. Ο κόσμος πλήρωνε απίστευτα ποσά σε ένα κράτος που συνέχιζε να είναι δυσκίνητο και αποτελεσματικό. Παίρνατε χρήματα από τους Έλληνες πολίτες και αντί να τα αξιοποιείτε για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των υποδομών, κάνατε μικροπολιτική επιδοματική πολιτική. Μια πολιτική που, ναι, ανακούφιζε πρόσκαιρα τους αδυνάμους, όμως στην ουσία κατάφερνε μόνο να ξαναμοιράζει τη φτώχεια. Και εδώ έγκυται μια θεμελιώδη σε λογική διαφορά μας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για μας η φορολογία δεν είναι εργαλείο καλλιέργειας πολιτικής ιδεολογίας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αντιθέτως, είναι εργαλείο ανάπτυξης. Είναι μέσο για τη βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών, της ζωής των πολλών. Εμείς πιστεύουμε σε ένα άλλο μοντέλο. Σε ένα μοντέλο που στηρίζεται σε λιγότερους φόρους και σε περισσότερη ελευθερία για τον εργαζόμενο, τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία, τον αγρότη, τον μισθωτό, για να διαθέσει το εισόδημά του όπως ο ίδιος επιθυμεί. Να το χρησιμοποιήσει σε επενδύσεις, να το καταναλώσει, να το αποταμιεύσει, ό,τι θέλει. Δυστυχώς, η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε κάτι το πρωτοφανές. Δαιμονοποιούσε όποιον παρήγαγε και κέρδισε κάτι περισσότερο. Και αυτό σήμερα τελειώνει και αποτελεί πραγματική δικαιοσύνη. Δεν είναι δικαιοσύνη η εξίσου του ιδιωτικού επίπεδου των πολλών προς τα κάτω. Για τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί προτεραιότητα η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για όλα τα νοικοκυριά. Και φυσικά διαφωνούμε κάθετα με την τιμωρητική διάθεση έναντι όποιου κερδίζει. Δεν ποινικοποιούμε το κέρδος. Φορολογούμε τις επιχειρήσεις με δίκαιο τρόπο και τις αφήνουμε χώρο για ανάπτυξη, για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα κλείσω με τα μέτρα που ανακουφίζουν ευαίσθητες κατηγορίες συμπολιτών μας. Έχουμε την ευθύνη ως κοινωνία να κάνουμε το μέγιστο για τους συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες. Για εκείνους και για τις οικογένειές τους. Το κράτος οφείλει να διευκολύνει την καθημερινή του ζωή, όχι να τη δυσκολεύει. Γι' αυτό και εμείς ψηφίζουμε την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ατόμων με αναπηρία άνω του 80%. Είναι ένα πρώτο θετικό δείγμα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή εστίασε το ενδιαφέρον του στους πολίτες με αναπηρία. Σήμερα λοιπόν κάνουμε τα πρώτα βήματα για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και θα εργαστούμε σκληρά ώστε μελλοντικά να φέρουμε ακόμα μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για όλους. Έχουμε αποδείξει άλλωστε ότι όταν είναι εφικτό, φέρουμε τις μειώσεις φόρων νωρίτερα από ό,τι έχουμε υποσχεθεί. Και αυτός παραμένει ο στόχος μας. Το δήλωσε άλλωστε και ο κύριος Σταϊκούρας. Εμείς μειώνουμε τους φόρους και δεν τους αυξάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.